Κυρίες και κύριοι, μια τελευταία ματιά στις ειδήσεις της ημέρας. Στη γειτονική μας Ιταλία παραιτήθηκε σήμερα η κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Μπετίνο Κράξη, σύνεπεια της κρίσης που ξέσπασε με αφορμή τις εξελίξεις στην πειρατεία του κρουαζιερόπλοιου Ακίλε Λάουρο. Την πτώση της κυβέρνησης Κράξη προκάλεσε χθες η αποχώρηση από τον πεντακομματικό συνασπισμό του ρεπουμπλικάνου ηγέτη και υπουργού Αμήνης Τζοβάνι Σπαντολίνη και άλλων δύο υπουργών. Ο κ. Σπαντολίνη αποχώρησε από την κυβέρνηση επειδή κατά την άποψη του κόμματός του ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός κ. Κράξη και ο υπουργός εξωτερικών κ. Αντρεώτη, που είναι χριστιανοδημοκράτης, δεν χειρίστηκαν σωστά το θέμα της πειρατείας και άφησαν ελεύθερο τον καταζητούμενο από τις ΗΠΑ, Παλαιστίνιο ηγέτη Αμπού Αμπάς. Ο κ. Κράξη, μιλώντας σήμερα στην Ιταλική Βουλή, αποκάλυψε ότι αμερικανικό καταδιοκτικό παραβίασε τον ιταλικό εναέριο χώρο όταν απογειώθηκε ταυτόχρονα με το αιγυπτιακό Boeing, το οποίο μετέφερε τον Αμπού Αμπάς από το αεροδρόμιο της Σιγκονέλα στο Τσαμπίνο. Για το επεισόδιο, η κυβέρνηση Κράξη έκανε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις ΗΠΑ. Ο Ιταλός πρόεδρος, Φραντσέσκο Κοσίγκα, ζήτησε από τον κύριο Κράξη να παραμείνει στην Πρωθυπουργία για να χειριστεί τις τρέχουσες υποθέσεις. Αύριο το απόγευμα, ο κύριος Κοσίγκα θα αρχίσει διαβουλεύσεις με τους πολιτικούς της χώρας για να αποφασίσει αν θα ζητήσει από τον κύριο Κράξη να σχηματίσει νέα κυβέρνηση ή αν θα αναθέσει την εντολή σε άλλον πολιτικό. Ο κύριος Παντολίνη τώρα έχει θέσει ως όρο της δικής του συμμετοχής στη νέα κυβέρνηση τη μη συμμετοχή του Τζούλιο Αντρεώτη. Στην Ελλάδα τώρα, με ειδήσεις από το θέμα των ημερών, τα οικονομικά μέτρα. Τολμηρή και αποφασιστική πολιτική που χαράζει μια σίγουρη και γρήγορη έξοδο από την κρίση, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Και είπε ότι τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης θα αποτελέσουν την αφετηρία μιας πανεθνικής και παλαϊκής προσπάθειας για να βγει η χώρα από μια πορεία που ακολουθεί πάνω από 30 χρόνια τώρα. Η ιστήρα άρνηση των μέτρων, είπε ο Πρωθυπουργός, και τα όριστα συνθήματα δεν συνιστούν άλλη πολιτική, αλλά καθυλώνουν και τη χώρα και την οικονομία στο φαύλο κύκλο της κρίσης. Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι στόχος της νέας τετραετίας θα είναι η σταθεροποίηση ταυτόχρονα με την ανάπτυξη. Το κράτος πρόνοιας, δηλαδή υγεία, παιδεία και απασχόληση κυρίως για τους νέους, είναι μεγάλοι στόχοι μας από τους οποίους δεν πρέπει και δεν μπορούμε να αποκλίνουμε, τόνισε. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας κακή μίμηση της επανάστασης της Κατσαρόλας. Είναι οι μόνοι, είπε, που δεν δικαιούνται να ασκούν κριτική, γιατί φέρουν ακεραία την ευθύνη για τη σαφρή βάση της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σιμίτης, που μίλησε μετά τον Πρωθυπουργό, ανέλησε την οικονομική κατάσταση, αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους που πέτυχε η κυβέρνηση στην πρώτη τετραετία και απάντησε στα κυριότερα ερωτήματα που ανέκυψαν μετά την αναγγελία των νέων μέτρων. Ο κ. Σιμίτης είπε ότι στην προηγούμενη τετραετία υπήρξε μια σημαντική βελτίωση των μισθών και των ημερομισθείων και αυτό μας επιτρέπει για να σταθεροποιήσουμε την οικονομία, να δεχθούμε κάποια μείωση των πραγματικών τιμών στον πρώτο χρόνο της σταθεροποίησης. Από το δεύτερο χρόνο και έπειτα θα συνεχιστεί πιο έντονα η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και θα μπορέσουν πάλι να ανέβουν οι πραγματικοί μισθοί και τα ημερομίσθια σε ρυθμούς όπως και της πρώτης τετραετίας. Σε ό,τι αφορά στην κριτική που προέρχεται κυρίως από την παραδοσιακή αριστερά, είπε ο κ. Σιμίτης, το ερώτημα είναι τι μέτρα αντιπροτείνουν εκείνοι. Γιατί δεν είδαμε μέχρι αυτή τη στιγμή να αντιπροτείνεται τίποτα το πραγματοποιήσιμο. Το πρωί συνεδρίασε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του κόμματος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρότεινε μεταξύ άλλων λαϊκές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα εναντίον των πρόσφατων οικονομικών μέτρων και είπε ότι η κυβέρνηση προδιαγράφει μια πολιτική αυστηρότητας λιτότητας και θυσιών που πλήττει όλους τους Έλληνες. 24ωρη Παναθηναϊκή απεργία κήρυξε για τη Δευτέρα η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας για τα οικονομικά μέτρα. Η διοίκηση τώρα της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας αποφάσισε σήμερα με πλειοψηφία να μην πάρουν μέρος οι εργαζόμενοι στην απεργία και στη συγκέντρωση. Ωστόσο, η ΓΕΣΕ ζητάει να αρχίσει αμέσως ουσιαστικός διάλογος για νέες αναπτυξιακές επιλογές. Η ΓΕΣΕ ζητάει ακόμα να ολοκληρωθούν οι κοινωνικοποιήσεις και προβάλλει αρκετά άλλα αιτήματα των εργαζομένων. Το Σάββατο το Υπουργείο Εμπορίου θα δώσει στη δημοσιότητα αποτελέσματα των ελέγχων του εναντίον της εσχροκέρδειας. Έχουν βεβαιωθεί ως τώρα δεκάδες παραβάσεις, έχουν γίνει ορισμένες σύλληψεις υπευθύνων καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι οποίοι και έχουν παραπενθεί να δικαστούν, ενώ εναντίον άλλων έχουν υποβληθεί μηνύσεις.
Το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, θα ασχοληθεί με την ομαλή λειτουργία της αγοράς, με θέματα του Υπουργείου Εργασίας και με την πρόσφατη σύνοδο των Υπουργών Υγείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Ατζετάκης, δέχθηκε σήμερα τον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Αμήνης, Αντώνη Δροσογιάννη, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κώστα Σιμίτη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε να συνεχιστεί η αποχή των δικηγόρων από το λειτουργήμά τους. Ανάλογη απόφαση για συνέχιση της αποχής πήρε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά. Αντίθετα, ο Δικηγορικός Σύλλογος του Ναυπλίου αποφάσισε τη διακοπή της απεργίας. Όλα τα κόμματα της Βουλής συμφωνούν να τροποποιηθεί ο κανονισμός του σώματος που εισηγήθηκε ο πρόεδρος Γιάννης Αλευράς. Στόχος του νέου κανονισμού θα είναι να ακούγονται όλες οι ιδεολογικές τάσεις του εκλογικού σώματος που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Άλλη μια είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα. Φωνές διαμαρτυρίες συνεχίζουν να υψώνονται σε όλο τον κόσμο για την προγραμματισμένη για αύριο από το ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής εκτέλεση με απαγχωνισμό του μαύρου ποιητή Μπέντζαμιν Μολόιζε. Ο ΟΗΕ, οι χώρες της ΕΟΚ και της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, ο Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας προσθέτουν δραματικές εκκλήσεις και την αγανάκτησή τους σε εκείνες της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων της ελληνικής αντιπολίτευσης για την απάνθρωπη απόφαση του Νοτιοαφρικανού Προέδρου Πίτερ Μπότα να μην δεχθεί αναθεώρηση της δίκης του Μπέντζαμιν Μολόιζε. Ο Μπέντζαμιν Μολόιζε, σε μήνυμα που έστειλε στον νοτιοαφρικανικό λαό με τη μητέρα του, που τον επισκέφθηκε στο κελί του μελοθανάτου, δηλώνει πως ο θάνατός του είναι θάνατος για την ελευθερία και πως ο αγώνας κατά του ρατσισμού πρέπει να συνεχιστεί. Η καταδίκη σε θάνατο του Μολόιζε για συνεργασία σε για συνέργεια, με συγχωρείτε, σε δολοφονία αστυνομικού το 1982 κατά την περίοδο αντιρατσιστικών ταραχών, έγινε αφορμή για νέες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των φυλετικών διακρίσεων στη Νότια Αφρική. Άλλοι 6 μαύροι βρήκαν το θάνατο από χθες μέχρι σήμερα στο Cape Town από πειρά αστυνομικών. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο ανταποκριτής στη Νότια Αφρική της λονδρέζικης εφημερίδας Times, ο Michael Hornby. Και να σας θυμίσουμε ότι αύριο στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορείται αν ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας λήγει σε 6, 7, 8, 9 και 0. Και για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Πάνος Γιαννακόπουλος. Οι βορειάδες που θα έχουν ένταση 9 από φως στην περιοχή του Αιγαίου θα είναι το χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού. Ώστε πιο αναλυτικά, για σήμερα Παρασκευή, στις δυτικές περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθιος. Στη Μακεδονία και στη Θράκη θα υπάρχουν λίγες μόνο νεφώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν παροδικές βροχές. Ενώ από τις νοτιοανατολικές περιοχές δεν θα λείψουν και οι τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή, ενώ στα ανατολικά θυελώδη, δηλαδή 8 και κατά τόπους 9 από φόρους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα δυτικά, που θα έχει όπως είπαμε ηλιακάδα, θα κυμανθεί από 9 μέχρι 20 βαθμούς, στα βόρεια παιδινά από 3 μέχρι 16 και στα υπόλοιπα παιδινά από 10 μέχρι 18. Για την περιοχή της Αττικής και σήμερα θα έχουμε συννεφιά και πιθανό να σημειωθεί παροδική βροχή, θα έχουμε βορειάδες 6 με 7 μποφόρ στο Σαλονικό και 8 μποφόρ στο Νότιο Ευωϊκό. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 μέχρι 15 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει μόνο λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 μποφόρ και παροδικά 6 και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί μεταξύ 7 και 16 βαθμών. Τώρα για αύριο Σάββατο στις ανατολικές περιοχές θα έχουν και πάλι πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανόν λίγες βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθιος. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν αρκετά ισχυροί, βορειάδες, αλλά από το βράδυ σιγά σιγά θα εξασθενήσουν.